Γεια σας και καλώς ήρθατε στο καλλινό κανάλι. Τι μου κάνετε, είστε καλά? Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί χθες ήταν τα γενέθλιά μου. Και όπως θα έχετε καταλάβει, δεν ήταν τα γενέθλια που περίμενα. Ας βγάλω και αυτό από το κεφάλι μου. Παρ' όλα αυτά, όλοι οι άνθρωποι που είχα δίπλα μου προσπάθησαν με κάθε τρόπο να μου φτιάξουν τη διάθεση, να με κάνουν χαρούμενη, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και πραγματικά ήταν πάρα πολύ όμορφα γενέθλια, με πολλές εκπλήξεις, τις οποίες δυστυχώς κατάλαβα πριν από την ώρα που θα γίνει. Ναι, αλλά παρόλα αυτά είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για όλα αυτά που έχουν γίνει. Δείτε και όλα στα δωμάτια που μου έκανε η μαμά μου. Και η καημένη μου το έστειλε σε βίντεο κατά λάθος. Τι να πεις, δεν πειράζει. Ήθελε να το στείλει στην ονά μου και μπερδεύτηκε. Παρ' όλα αυτά ήταν όλα τόσο όμορφα, τόσο μοναδικά, και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που με σκέφτηκαν έστω και μέσα στην καθημερινότητά τους για να μου στείλουν ένα μήνυμα, να με πάρουν τηλέφωνο. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί αγαπώ πάρα πολύ τα γενέθλια και νομίζω πως είναι η πιο όμορφη στιγμή, ρε φίλε, του χρόνου. Περιμένεις πως και πως για τα γενέθλιά σου. Και είμαι πολύ χαρούμενη. Χθες είχα ένα δώρο το οποίο θα εμφανιστεί στο κανάλι, αλλά θα εμφανιστεί σιγά σιγά. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Είναι το δώρο που μου έκανε το αγόρι μου. Δεν το περίμενα ποτέ. Δεν το περίμενα ποτέ. Γιατί δεν ξέρω. Το βλέπω και παθαίνω σοκ. Εκτός από το ότι μου έκανε έκπληξη ένα κυνήγι θησαυρού και πήγα να βρω το δώρο μου, να σας δείξω και τι είναι αυτό το δώρο. Σας δείχνω το συγκεκριμένο δώρο γιατί αφορά το κανάλι. Έχω πάρα πολύ υπομονή γιατί θα δείτε τι είναι αυτό τώρα. Είναι το Advent Calendar από το Sephora. Έχει μέσα, όχι πράγμα, είναι βαρύ καταρχάς, θέλω να πω. Βαρύ, κυριολεκτικά. Το εννοώ. Έχω πάθει σοκ. Δεν μπορώ να το ανοίξω. Πρέπει να πάει 1 Δεκεμβρίου για να μπορέσω να το ανοίξω. Καταλαβαίνετε τι θα πει αυτό, έτσι? Το μόνο που μπορώ να δω είναι τι πράγματα έχει μέσα. Και μπορώ να πω ότι δεν έχω τίποτα από αυτά που έχει μέσα. Τίποτα. Ας συνεχίσουμε με το σημερινό βίντεο και όπως βλέπετε είμαι με τις πιτζαμούλες μου. Γιατί σήμερα έχουμε morning routine. Τι σημαίνει αυτό? Θέλω να σας δείξω σήμερα το πώς κάνω εγώ την πρωινή μου ρουτίνα, έτσι ώστε να πάει να κάτσει πάνω το μακιγιάζ και να είναι perfect. Και θα σας κάνω και σίγουρα ένα βίντεο, αν ενδιαφέρεστε φυσικά, να μου το γράψετε κάτω στα σχόλια. Και αν δεν έχετε κάνει ακόμα εγγραφή στο κανάλι μου, να κάνετε μια εγγραφή, μωρέ. Και να μου γράφετε στα σχόλια ό,τι επιθυμείτε και ό,τι θέλετε να δείτε από εμένα. Οπότε, πάμε να δούμε τι σας έχω ετοιμάσει για σήμερα, έτσι ώστε ένα μακιγιάζ να φτάσει στο top of the top. Θα βάλω την κορδελίτσα μου. Χα! Η τρελή του χωριού. Λοιπόν, και που λέτε, το κάνω πάντα πριν το μακιγιάζ μου αυτό, αλλά το βραδινό ρουτίν δεν το κάνω πάντα, λόγω του ότι δεν συμφωνώ με κάποια πράγματα. Θα τα πούμε όμως όταν έρθει η ώρα αυτά. Ξεκινάω πάντα ενυδατώνοντας το πρόσωπό μου και καθαρίζοντας το από τα πάντα. Δηλαδή μπορεί να έχω πληθεί το πρωί για να είναι ok το δέρμα μου, αλλά παρόλα αυτά για να επαναφέρω το pH του, γιατί μόνο με αυτό το πράγμα εδώ, το μαγικό θα πω εγώ, της Bioderma, επαναφέρει το pH, και παίρνω 2 πομπών. Πομπών. Και περνάω το δέρμα μου πάρα πολύ διεξοδικά. Και όταν λέω διεξοδικά, τι εννοώ? Σε σημεία που δεν θα περάσει το βαμβάκι, όπως εδώ, στο ενδιάμεσο από τα μάτια, κάτω από τα μάτια, πάνω, κοντά στα αυτιά εδώ, κάτω από το λαιμό. Αυτά είναι σημεία τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να περάσετε. Αλλά επειδή εγώ ξεβάφομαι καλά, εδώ πέρα δεν έχει τίποτα πάνω, το βλέπετε, έτσι? Είναι το πιο καθαρό βαμβάκι που έχεις δει ποτέ στη ζωή σου. Τέλεια. Συνεχίζω με κάτι καινούριο που πήρα και είναι το Farsali, το Rose Gold Skin Mist.
Μυρίζει σπα αυτό το mist, πραγματικά. Και έχει μέσα, αν το δείτε, δείτε το λίγο γιατί είναι πολύ photoshootable. Okay. Αυτό είναι. Έχει μέσα κανονικά 24 καράτια χρυσού. Οπότε ψεκάζω με αυτό το πρόσωπό μου και το αφήνω να απορροφηθεί από το δέρμα μου. Στη συνέχεια θα πάρω το ψυγιάκι μου που έχει μέσα όλα τα skincare μου και θα ξεκινήσω με ένα serum. Το συγκεκριμένο είναι της Farsali, το Unicorn Essence. Και θα κάνω άπαλες κινήσεις έτσι ώστε να πάει παντού και στο λαιμό πάντα κατά πάνω, πάντα. Πω, αυτό δεν υπάρχει παιδιά, δεν υπάρχει. Μου σχομυρίζει αρχικά. Ήδη λάμπει το δέρμα, έχει πάρει μια έτσι ροδοκόκκινη απόχρωση λόγω του ότι το πειράξαμε λίγο ας πούμε και έχουμε ενεργοποιήσει λίγο το κολαγόνο αυτή τη στιγμή. Στη συνέχεια θα πάρω το Jade Roll μου. Παιδιά, αν δεν έχετε κάτι τέτοιο στη συλλογή σας, για μένα πρέπει να πάρετε. Είναι ό,τι καλύτερο έχω αγοράσει. Το συγκεκριμένο εγώ, όπως έχω ξαναπεί, το έχω πάρει από το AliExpress. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε κι εσείς να το πάρετε από το AliExpress, απλά να ξέρετε ότι υπάρχουν και σε άλλα site, όπως Beauty Bay, Cult Beauty, μπορεί να το βρείτε και σε ελληνικά site. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο και βοηθάει πάρα πολύ. Α, και στο Beauty Pin θα μπορούσατε να το βρείτε. Σε συνδυασμό και όλος νομίζω με την απήγανθο στην κρέμα που έχουν. Το είδα πρόσφατα, γι' αυτό σας το λέω και είναι πολύ οικονομικό. Λοιπόν, θα συνεχίσω με τις Bobbi Brown, την Hydrating Face Cream. Αυτή η κρέμα έχει κλέψει τη καρδιά μου και μόλις μου τελειώσει θα την ξαναπάρω εννοείται. Γιατί την βάζω καθημερινά, θεωρώ πως κάνει το μακιγιάζ μου όχι λαμπερό, υπερλαμπερό, υπερλαμπρό θα πω. Και με μία σπάτουλα παίρνω πάντα, ποτέ δεν παίρνω τις κρέμες μου με το χέρι, με τον νύχι, ό,τι τέτοιο, όχι. Γιατί ό,τι έχουμε στα χέρια μας μπαίνει μέσα στην κρέμα και δεν είναι πολύ σωστό αυτό για την κρέμα γιατί αναπτύσσει μικρόβια. Παίρνω τώρα με το χέρι μου, ναι, οκ, okay, από το χέρι μου με το χέρι μου και βάζω σε όλο μου το πρόσωπο. Λαμπρά. Συνεχίζω με το Jade Roll μου και παίρνω και κάνω μάλαξη. Στην αρχή το παίρνω και το μεταφέρω λίγο παντού έτσι ώστε να μην μένει σε ένα σημείο χωρίς να πιέζω. Δεν ασκώ καθόλου πίεση προς το παρόν. Αφού βλέπω ότι πήγε αρκετά παντού, αρχίζω και κάνω κινήσεις ανωδικές κατά πάνω. Σίγουρα εδώ στο κόκαλο, σίγουρα. Σίγουρα στο ζυγωματικό από κάτω εδώ. Και από την άλλη. Και πάμε με μέτωπο. Για μένα το μέτωπο είναι τόσο ανακουφιστικό που δεν μπορώ καν να σας μιλήσω. Είναι σαν να σου κάνει μασάζ, ας πούμε, κάποιος σε σημείο που πονάς, τέτοια φάση. Εγώ έτσι το νιώθω. Πάμε και πολύ κοντά στα μάτια και κάνουμε πάλι ανωδικές κινήσεις. Όλο αυτό βοηθάει στο να λιάνουν οι ρητίδες και κυρίως στο να απορροφηθεί απόλυτα η κρέμα από τους σπόρους μας. Έχει και μια άλλη πλευρά αυτό το ρόλερ, το συγκεκριμένο το δικό μου. Είναι έτσι τραχιά και λίγο σαν να ανοίγει τρυπούλες, αλλά δεν ανοίγει τρυπούλες, απλά δημιουργεί ακόμη περισσότερη άσκηση πίεσης στην ουσία. Έτσι ώστε όλα να ανέβουν κατά πάνω. Εγώ το κάνω σε δεύτερη φάση. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια συγκεκριμένη τεχνική που σου λέει ρε παιδί μου πότε να το κάνεις αυτό. Αλλά εγώ το κάνω σε δεύτερη φάση και το ξαναπερνάω μετά με το ίσιο. Έτσι ώστε να ανοίξω, να ενεργοποιήσω πιο πολύ το κολαγόνο. Να τώρα δείτε πόσο έχει γίνει και ριγέ. Αλλά έχει ενεργοποιηθεί και το κολαγόνο. Δηλαδή έχει γίνει κόκκινο το δέρμα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δημιουργούμε μια υπερεμία στο δέρμα. Όπου υπάρχει υπερεμία είναι πάρα πολύ καλό. Συνεχίζω με την ευθεία μου πλευρά ξανά και ξαναπερνάω έτσι ώστε να ισιώσω τα κομμάτια αυτά. Αφού τελειώσω με το ρόλ μου, παίρνω τα χεράκια μου να δω πού έχει μείνει περισσότερη κρέμα
έτσι ώστε να μην έχει πάρα πολύ σε ένα σημείο, γιατί εντάξει, με το ρολ δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε τόσο σωστά, οπότε περνάω μετά και με τα χέρια μου. Τελευταίο και καλύτερο βήμα, χρησιμοποιώ από Laneige την Lip Sleep Mask. Εμένα η συγκεκριμένη είναι η Grapefruit, η γεύση θα την πω. Έχει και το δικό του πινελάκι μέσα, αυτό εδώ. Σπατουλίτσα θα την πω εγώ. Και την τοποθετώ στα χείλη μου, έτσι ώστε να είναι και πιο λαμπερά, αλλά κυρίως πιο ενυδατωμένα. Αυτό ήταν το skincare routine μου για το πρωί. Αμέσως μετά εγώ συνεχίζω με τη βάση στα μάτια μου, έτσι ώστε να αφήσω τις κρέμες μου να απορροφηθούν από το δέρμα και μετά κάνω το πρόσωπό μου. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Εάν σας άρεσε, κάντε ένα like από κάτω. Και αν ακόμα δεν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου, κάντε μια εγγραφή. Τα λέμε την επόμενη Κυριακή. Φιλάκια πολλά!